Ναι. Ε! Τι μου λέτε δηλαδή, να παίξω πάλι στην εκπομπή? Έστω, τι έμαθες? Τάνια! Τάνια! Δεν υπάρχει περίπτωση. Πριν ένα μήνα βγήκα από το νοσοκομείο και τα γυρίσματα ήταν τον Οκτώβριο. Θα με πληρώσετε? Πόσα? Κάνω μια ξεχωριστή συνταγή από τον παππού μου στην Ισπανία. Το τόστ. Παρακαλώ. Δεν θέλω να... Πόσα? Καλώς ήρθατε στο δεύτερο διαγωνισμό σε αυτή την πολύ αγαπημένη μας εκπομπή! Αυτή τη φορά θα έχουμε τρεις διαγωνιζόμενους. Δύο! Τον ένα τον πάτησε αμάξι. Α, τέλεια! Δύο διαγωνιζόμενους, όπως και την προηγούμενη φορά. Τον οποίο σου πάτησε. Ας περάσει ο πρώτος διαγωνιζόμενος. Όχι. Λοιπόν, σε θέλω λίγο πιο χαλαρή. Παιδί είναι ακόμα, ηρέμησε. Εντάξει. Μεντούσα, είσαι ο πρώτος διαγωνιζόμενός μας. Πιστεύεις ότι αυτή τη φορά θα μαγειρέψεις καλύτερα? Εντάξει, την προηγούμενη φορά το έχω κάνει καταπληκτικό. Τώρα, ερωτική. Ας περάσει ο επόμενος, παρακαλώ. Καλησπέρα. Σκολόπεδο. Τι είπαμε ρε Τάνια, κι αυτό παιδί είναι, ηρέμησε, χαλάρωσε. Πώς να χαλαρώσω, μου φέρετε τα χάπια μου, κάνατε τίποτα από αυτά που σας ζήτησα, θα ξεσπάσω πάνω τους, στο λέω, σε προειδοποιώ. Τώρα δεν χωρέ, το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, πιστεύεις θα μαγειρέψεις καλύτερα από την προηγούμενη φορά? Για να πω την αλήθεια, πολύ ενδιαφέρον. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Τι ετοιμάζεσαι να κάνεις? Έχω μια τέλεια συνταγή, την έχω σκεφτεί μόνος μου ολομόναχος. Μα καλά, τι κάνεις εκεί? Δικιά συνταγή δεν είπες ότι είναι? Κάτι μου στείλε η μάνα μου να δω. Όπως είχα πει και την προηγούμενη φορά, ένα σωστό σεφ πλένει πάντα τα χέρια. Καλύτερα που ξεκίνησε και πρώτος. Θα κάτσω εγώ, θα βρέξω εδώ πέρα μέχρι να τελειώσει. Σήμερα αποφάσισα να κάνω ένα γλυκό, πολύ νόστιμο, με μπισκότα. Θέλω να μου φτιάξει και γλυκό ο ζαχαροπλάστης. Ωραία, ξεκινάμε. Θα μας τα διαλύσει πάλι. Ήου, αηδία. Τι κάνει? Καλά, τι κάνεις? Θέλετε λίγο? Τι κάνεις εκεί? Ήταν κάτι μου στείλε μάμα μου. Τουλάχιστον εγώ τις συνταγές δεν τις παίρνω από το ίντερνετ. Έχω τη γιαγιά μου και τον παππού μου. Είναι σπιτικές. Άνοιξε το μάτι, παιδί μου. Όχι το δικό σου μάτι. Ποιο? Το φούρνο. Αχ. Το ξέρεις ότι έχεις ανοίξει λάθος μάτι. Ασχολίαστε. Έχεις τρελαθεί. Τελείως. Άνοιξε σου το μάτι. Σαν να σου κάνει και λίγο, Μια χαρά είναι, το έχω προβλέψει όλα. Ναι. Αλλά γιατί το γυρνάς να το βάλεις όλο μαζί? Όχι, λίγο θέλει. Είναι επαγγελματική συνταγή. Την έχω είναι δικιά μου, την έχω κάνει μόνος μου. Έχασε το μέτρημα! Βάλ' το όλο μου, αρπογάσεις το μέτρημα. Πού τυρό είναι? Κατάψυξη για 10 λεπτάκια. Ναι, έχεις 15 λεπτά ακόμα. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Πάω πάρα πολύ καλά, καμία σχέση με την προηγούμενη φορά και είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσω τον όλο τον βλάκα. Τελικά η συνταγή ήταν δικιά σου? Φυσικά, τι λέμε τόση ώρα, σας παρακαλώ πολύ. Θέλετε να τα φάτε? Λοιπόν παιδιά, είστε πολύ αυστηροί, θα φύγουν οι διαγωνιζόμενοι, πρέπει να είστε πιο ήρεμοι. Πώς να αντέξω με αυτούς, ηλίθιους μας έχεις φέρει. Εντάξει. Δηλαδή πραγματικά ποιος τους διάλεξε αυτούς? Θα το κάνουμε. Περάσαν από κάποια επιτροπή πριν έρθουν εδώ. Λοιπόν, αφήστε τις καζομάρες και πάμε. Πρέπει να γίνετε πιο ήρεμοι. Το έχουμε. Ηρεμή. Βασιλέκη μου, πώς θα πηγαίνεις? Τι πάθατε καλέ? Πάθαμε, Παναγία, όπως ήμασταν και πριν είμαστε. Χα, στο χωπό μου.
με τη μία βγήκε. Τέλειο. Τέλειο. Θα το ξανακάνω. Πώς είναι πολύ έξυπνο αυτό που κάνεις. Καλή τι λέτε, αφού γελάτε, σας αρέσει εσάς. Είδατε, εύκολο είναι. Θα σου πει στο στόμα, τι. Το παιδί! Βρήκα τι θα χάνω. Αυτό είναι 200 γραμμάρια. Άρα, γεμίζουμε το μισό. Τάξ. Καλά, πρόσχε μου πάθουμε κανένα ζάχαρο, έτσι. Φιλαράκι, ξέρεις το γλυκό στην κατάψυξη. Θα το πω στον Μεντούσα. Μην το πεις τώρα αυτό που λέω προσωπικά. Να σε βοηθήσω, ό,τι θέλεις εσύ. Μη βοηθήσετε τόσο. Μα πώς, θα πρέπει να βοηθήσω. Δεν χρειάζεται. Γυάλιατε λίγο οι δύο κριτές. Μάλιστα. Έλα, ήρθαμε, τι μας ήθελες. Ηρεμήσαμε και τώρα πάει πολύ καλύτερα, σωστά. Τι ωραία. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, τώρα μιλάμε με την παραγωγή. Σοβαρευτείτε, είπαμε να είστε ήρεμοι, αλλά όχι και έτσι. Δεν το κάναμε καλά. Αποφάσισε. Τι να κάνουμε τελικά, να είμαστε καλοί ή κακοί. Μέτριοι. Σας θέλω μέτριους. Είδατε πόσο τέλειο το κάνω. Ναι. Εσύ κι άλλος κανείς. Έχεις 2 λεπτά. Δεν πρόλαβα 2 ώρα. Πώς πέρασε. 2 λεπτά. Πώς πέρασε η ώρα έτσι. 30 δευτερόλεπτα! Πότε πέρασε η ώρα! Το πιάτο μου. Τι, τελείωσες. Είναι. Αυτό είναι. Θα μας το σερβίρεις σε τέτοιο πιάτο. Εγώ νομίζω να το βάζεις στο φούρνο τώρα. Αυτά τα σπρέι τι είναι. Το βάλα λίγο στην κατάψυξη. Και. Χάνεις ήδη από παρουσία του πιάτου σου. Είναι χάλια. Γιατί είναι τόσο υγρό. Έπρεπε να είναι πιο παγωμένο. Στην κατάψυξη δεν είπες, το έχεις. Είναι πολύ ωραίο. Πόσο ζάχαρη έβαλες. Μ' αρέσει. Με χτύπησε τώρα εγκέφαλο η ζάχαρη. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Τι κάνετε εκεί. Το τρώω. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Σαν σκηνική παρουσία δεν μου άρεσε καθόλου. Επίσης έπρεπε να είναι λίγο πιο παγωμένο, αλλά ήταν πάρα πολύ νόστιμο. Έχει δίκιο ο συνάδελφος σεφ ότι είχε παραπάνω ζάχαρη από όσο πρέπει. Ήταν πολύ καλύτερο από την προηγούμενη φορά. Συγχαρητήρια, έχεις βελτιωθεί πάρα πολύ. Καλά, πού είναι. Πάλι άργησε. Τι κάνεις, ακόμα κοιμάσαι. Σήκω, σε περιμένουνε. Σήκω, είναι η σειρά σου, σήκω. Επιτέλους, δεν το πιστεύω. Δεν σχολιάζω. Πού ήσουνα. Μίλαγα με τον παππού μου στο τηλέφωνο. Α, εντάξει τότε. Είναι καλά, όλα καλά. Ο παππούς σου πού είναι τώρα. Πέθανε από χοληστερίνη. Λοιπόν, δεν το σχολιάζω, άρχισε να μαγειρεύεις. Να καλησπέρα. Ναι, μια μακαρονάδα θέλω, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Με ποιον μιλάς, παιδί. Με τον παππού μου κάτι έπαθε, αλλά όλα καλά. Είχε φτιάξει τόσο ωραία συνταγή την άλλη φορά. Κάτι προβλήματα με τη χοληστερίνη. Ναι, ρε παιδί μου, στο είχα πει, αφού βάζει πολύ λάδι στο φαγητό. Καλησπέρα. Καλό βράδυ. Είναι 10 λεπτά. Τα αρέσκα μου, τι κάνεις. 10 λεπτά είναι. Ναι. Θα την κάνω γκουρμέ, θα βάλω λίγο. Έτοιμα, θα περιμένω τους κριτές. Απίστευτο. Είναι το πιο ωραίο πράγμα που έχω φάει ποτέ. Πραγματικά είναι ωραίο. Αλλά γιατί είναι τόσο λίγο. Ξέρω, γιατί το. Πολύ μιλή. Τι είναι αυτό. Απόδειξη παραγγελίας πένες, χωρίς μανιτάρια. Αλφρέντο. Μεντούσα. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Είναι οι πένες που παράγγειλα για τον παππού μου. Τσακίζει και μαγείρεψε κανονικά, μα δουλεύει! Καλά πήγε να κλέψει! Κανονικά θα πρέπει ήδη να τον έχουν ακυρώσει. Δηλαδή αυτά δεν είναι πράγματα. Καραγκιόζη. Δεν έπιασε τα νεργά σου να μαγειρέψει τώρα. Αυτά είναι τα υλικά μου. Θα αρχίσω να μαγειρεύω.
Ναι, όμως τι κάνεις, παιδί μου, έχεις και χρόνο, μετράει, έτσι. Τι, όντως. Λίγο νεύρο! Είσαι με τα καλά σου, πίνεις! Φέρ' το εδώ αυτό! Είσαι τρελός, στην ηλικία σου επιτρέπεται να πίνεις, μικρό παιδί! Εντάξει, στανταράκι, έχω κερδίσει σίγουρα εγώ. Είδατε τι καλά λόγια μου είπανε. Τώρα ο άλλος κάθεται και μαγειρεύει μέσα και νομίζω ότι θα τα καταφέρει. Παιδε μου, τι κάνεις? Τώρα στο σαλάμι που θα βάλεις στο μαγειτό. Το έχω στην τσέπη μου. Το έχεις στην τσέπη σου? Ναι, από πριν. Αυτή η συνταγή είναι της γιαγιάς μου και πιστεύω να τα καταφέρω. Καλά, αυτός όλες τις συνταγές από το σόι του τις παίρνει. Γιατί δεν παίρνεις ένα κουταλάκι που δεν έχεις? Δεν με βοηθάτε, η γιαγιά μου το κάνει έτσι. Το ξέρεις ότι το μπέικον πρέπει πρώτα να το ψήσεις και μετά να το βάλεις εδώ, να το τηγανίσεις? Μου έχει πει η γιαγιά μου ότι έτσι ψήνεται καλύτερα μαζί με όλα τα υλικά. Μα δεν θα ψήνεται καλά. Μα παίρνει και γεύση από τα σαλαμάκια. Τι κάνεις ρε παιδί μου και στη γιαγιά σου? Πω καλά, εντάξει. Θα περιμένουμε μέχρι να το τσουρίζει. Έβαλα πολλά επειδή είμαι και μερακλής. Τον βοήθησε! Καλά πάμε τα καλά μας! Αντί να τον διώξουν, δεν τον βοηθάνε για πάνω! Καλά, έχεις 5 λεπτά για τρως! Τελείωνε! Καθάρισε τον πάγκο σου! Πού, τι δεν πίσω σας! Πού, εκεί! Οχ, έπεσα! Τώρα που θα βγει από το φούρνο θέλω να δω τι θα είναι! Καμένο, σίγουρα! Roblox. Έτοιμο. Το δικό μου οπτικά είναι τέλειο. Το κόκκινο πράγμα δεν ξέρω γιατί υπάρχει στο πιάτο μου. Α, μοιάζει με τον Roblox. Πώς το έκανες αυτό? Όλα τα χρωστά στη γιαγιά μου. Τους άρεσε? Δεν το πιστεύω. Έχει πληρώσει σίγουρα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Δεν μ' άρεσε καθόλου η σάλτσα που είχε από πάνω το ψωμάκι. Εντάξει, το τυρί του σαλάμου και το μπέικον είναι τυρί σαλάμου και μπέικον. Είναι πάντα ωραία. Καλά, αν δεν σ' αρέσει, φεύγω. Πού πας, πού πας! Περίμενε, περίμενε. Αφού φέραμε επιτέλους πάλι πίσω το Μεντούσα, είμαστε εδώ για τον τελικό διαγωνισμό. Θα κερδίσω σίγουρα. Αυτό είναι μόνο σίγουρο. Εσύ Μεντούσα δεν θα πει τίποτα. Λέμε, έχεις να πεις κάτι για τον τελικό? It is what it is, bro. Είστε έτοιμοι να μάθετε ποιος είναι ο νικητής? Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, στη σημερινή δοκιμασία έχουμε έναν και μόνο νικητή. Αυτός ο νικητής επιλέχθηκε με πολύ κόπο. Ήσασταν και οι δύο πολύ καλοί, αλλά ένας δυστυχώς είναι αυτός που θα πάρει το έπαθλο. Άρα, ο νικητής είναι... Ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για την ανακοίνωση του νικητή. Όχι πάλι. Επιστρέψαμε στο πρόγραμμά μας για την ανακοίνωση του νικητή της σημερινής δοκιμασίας. Ο νικητής της σημερινής δοκιμασίας είναι... η γιαγιά του Μεντούσα! Όχι! 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 Γιαγιά! Εσύ δεν είσαι η γιαγιά μου. Τι έπαθει η γιαγιά μου? Από χοληστερίνη ή πίτσα.